20 πράγματα που δεν ξέραμε για την Eva Green. Γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1980 στο Παρίσι. Έχει ύψος 1,68. Το πλήρες όνομά της είναι Eva Gail Green. Είναι κόρη της Γαλλίδας ηθοποιού Marlene Zober και του Σουηδού οδοντίατρου Walter Green. Έχει μια δίδυμη αδελφή, την Joy, που σπουδάζει οικονομολόγος. Το επίθετό της, αν και μοιάζει αγγλικό, είναι σουηδικό. Προφέρεται κανονικά Grain στα σουηδικά και σημαίνει κλαδί. Είναι το πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας του εμπόριου Armani. Σπούδασε υποκριτική στο Λονδίνο. Η μητέρα της δεν ήθελε να ακολουθήσει και η Εύα τα χνάρια της, γιατί πίστευε ότι είναι πολύ ευαίσθητη για να αντέξει την πίεση του επαγγέλματος. Σήμερα έχει αρχίσει να αναθεωρεί. Το 2002 προτάθηκε στη Γαλλία για το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης θεατρικής ηθοποιού. Απέρριψε την πρόταση του Brian De Palma να παίξει στην κινηματογραφική μεταφορά της μαύρης τάλιας του James Ellroy για να γίνει το νέο κορίτσι του James Bond στο remake Casino Royale, στον ίδιο ρόλο που είχε ερμηνεύσει η Ursula Andress. Είναι η τέταρτη κατά σειρά Γαλλίδα που γίνεται το κορίτσι του Bond. Έχουν προηγηθεί η Claudie Jorget το 1965 και η Carole Bouquet το 1981, αλλά και η Sophie Marceau το 1999. Ο Μπερτολούτσι, ο οποίος τη σκηνοθέτησε στους Ονειροπόλους, είπε για αυτήν ότι είναι τόσο όμορφη, είναι προκλητικό. Λυπάται που ο Ρίτλι Σκοτ έκοψε πολλές ερωτικές σκηνές ανάμεσα στην πριγκίπισσα Σίβυλα και τον υπότη Βάλιαν στο Βασίλειο των Ουρανών για να δώσει περισσότερη έμφαση στις σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, γιατί έτσι δεν αναδείχθηκε ο σύνθετος χαρακτήρας της ηρωίδας που ποδιόταν. Δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη, προτιμά να κάθεται στο σπίτι της και να ακούει κλασική μουσική παρά να κατεβαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει. Της αρέσει το κάπνισμα, όχι όμως και η γυμναστική. Η μοναδική αγαπημένη της άσκηση, όπως λέει, είναι να βγάζει βόλτα κάθε πρωί το σκύλο της. Ζει μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου. Έχει αγοράσει μάλιστα το δικό της διαμέρισμα στο Λονδίνο. Λατρεύει τη μουσική και θα ήθελε κάποτε να γράψει το soundtrack μιας ταινίας. Οι καλύτερες ατάκες της εκτός μεγάλης οθόνης. Για τον εαυτό της. Είμαι ονειροπόλα. Σοβαρά, ζω σε άλλον πλανήτη. Για την υποκριτική. Για μένα είναι ένα είδος θεραπείας. Μόνο όταν παίζω εκφράζομαι απόλυτα και νιώθω ζωντανή. Ακόμη και όταν δεν δουλεύω, φαντάζομαι ρόλους. Για τις ερωτικές σκηνές του στον Ιεροπόλους. Πρέπει να είναι πολύ σοκαριστικές για τους Αμερικανούς, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο θόρυβος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε γυμνούς ανθρώπους στη σκηνή, αλλά από την άλλη μπορούμε να βλέπουμε να δολοφονούνται μωρά. Είναι παράλογο. Για τις αισθητικές επεμβάσεις. Δεν έχω πρόβλημα με όσους κάνουν πλαστικές εγχειρήσεις, αλλά από την άλλη μου φαίνεται τρελό να έχουν όλοι το ίδιο σώμα. Για το αμερικανικό όνειρο. Όλοι οι ηθοποιοί θέλουν να δουλέψουν στην Αμερική. Όχι απαραίτητα σε blockbuster τύπου εξολοθρευτή, αλλά να μπορούν να έχουν περιθώρια επιλογής. Για τις συνεντεύξεις. Δεν μου πολύ αρέσουν, ειδικά στην TV, με τα φώτα και το μακιγιάζ και τις ερωτήσεις τις οποίες ίσως να μην μπορείς να απαντήσεις. Δεν θέλω να φαίνομαι ηλίθια, όμως δεν μπορώ να δίνω πάντα τις απαντήσεις που θέλουν. Δεν καταλαβαίνω πως ορισμένοι μπορούν να πουν μόνο μια πρόταση, ίσα ίσα για να προωθήσουν την ταινία.